Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση, να σας ευχαριστήσω που κάνατε τον κόπο εδώ να έρθετε να παρακολουθήσετε την σημερινή εκδήλωση και να συμμετέχετε στη σημερινή εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την έκδοση του 16ου τέμπλου του περιοδικού μας των κοινών των ωραίων τεχνών, το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε εδώ δεξιά μας, και προηγούμενα τεύχη και βιβλία των εκδόσεων Μαΐστρος, που είναι ο εκδοτικός οίκος που φροντίζει για την κυκλοφορία και τη διάδοση του περιοδικού και τη διακίνηση. Η σημερινή εκδήλωση, έχετε δει όλοι το θέμα, δεν είναι μια εκδήλωση όπου σας καλούμε να σας γνωστοποιήσουμε μια κοινή θέση του περιοδικού μας. Είναι μια εκδήλωση που σας καλούμε να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε κάποια πράγματα που μας φαίνονται ενδιαφέροντα, για τα οποία δεν συμφωνούμε απαραίτητος, διότι αυτό που μας ενώνει δεν είναι μια κοινή ιδεολογία. Μας ενώνει ένα κοινό ποτήρι, ένα κοινό τραπέζι και η αγάπη μας και η συντροφιά μας για ορισμένα θέματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για θέματα που έχουν να κάνουν με, θα το έλεγα με ένα λόγο, με τον αναγκαίο πνευματικό προσανατολισμό των ανθρώπων, του λαού μας, του τόπου μας, της περιοχής μας. Για περισσότερα θα συμμετήσουν εδώ οι καλεσμένοι μας. Δίνω το λόγο στον κύριο Σταυρόπουλο, καταρχήν, που είναι ο συντονιστής της συζήτησης, ο οποίος θα σας παρουσιάσει και τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Είναι ευχάριστο πρώτα απ' όλα που σας βλέπουμε εδώ. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνουμε φέτος. Προηγήθηκε μία, δεν κάνω λάθος, το φθινόπωρο κατά τα μέσα και προαναγγείλαμε αυτή που γίνεται σήμερα. Όπως ο Άγγελος είπε, ο σκοπός ήταν από την αρχή να συνδέουμε τις εκδηλώσεις αυτές με κάποιο νέο τεύχος μέσα στο έτος και να ζητάμε κάποια θέματα από αυτά που αναπτύσσονται ή διαχρονικά ή περιστασιακά σε κάποια από τα τεύχη μας. Ο τίτλος που διαλέξαμε σήμερα, ο πληθυντικός ευνόητος είναι, έχω να σας πω, τον έχουμε συζητήσει, το έχουμε κουβεντιάσει το θέμα. Για μένα είναι γενικός και ειδικός, κατανοητός και ακατανόητος και προβληματικός. Δεν σας κρύβω ότι πάντοτε όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, παρά το ότι είμαι μερικό ειδικό στο ζήτημα, νιώθω μια κάποια αμηχανία και προς εμένα και προς τους ομιλητές μου και προς τα αντικείμενα. Λοιπόν, σήμερα είναι συμβολικά ούτως ή άλλως μια φορτισμένη μέρα, καθότι ιδεολογικά, ας το πούμε, και θρησκευτικά είναι προαποφασισμένη και θεσμοθετημένη έτσι σαν μέρα της εθνικής παιδείας. Έτσι γιορτάζουμε, καθότι η γιορτή των τριών ιεραρχών. Έτσι να πω κάτι σύντομα, είναι ένα κομμάτι αυτό το οποίο αφορά κυρίως την πολιτική βυζαντινή ιδεολογία, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από τον 11ο αιώνα και έπειτα, τα μέσα του 11ου αιώνα, η γιορτή αυτή δεν υπήρχε πριν, έτσι. Αν δηλαδή δείτε στα συναγάγια, όσο και το Κωνσταντινοπολιτικό του 12ου αιώνα, θα δείτε ότι δεν υπάρχει η γιορτή αυτή. Θεσμοθετείται από το 1100 περίπου και έπειτα. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ όμορφο το ότι θα ζητήσουμε σήμερα για κάποια θεμελιώδη ζητήματα της εθνικής, αν θέλετε. Σήμερα άκουσα μια έτσι διαφορετική εκφράση της πατριωτικής ταυτότητας, αν θέλετε, όπως ο καθένας το βλέπει, από την πλευρά αυτή των θεσμοθετημένων των μη, των ταυτοτικών των μη, των επινοημένων των μη, των φυσικών ή των μη φυσικών χαρακτηριστικών της ελληνικότητας και τέλος πάντων του τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, δεξιά μου και αριστερά μου τους συνομιλητές τους βλέπετε στο πάνελ, θα σας προσυστήνω έναν πριν από τη λήψη του λόγου.
Το σημαντικό που θέλω να πω, προηγουμένως με ρώτησαν με ποιο τρόπο θα μιλήσουμε, ποιος θα μιλήσει πρώτος, ποιος θα μιλήσει δεύτερος. Το λόγο πρώτα θα το δώσουμε στο φίλο μας, στον Βασίλη, στον Ξιτσιδιά, πάνω στα κείμενα του οποίου κιόλας και στο διάλογό του τον πρόσφατο με τον Άγγελο έχουμε θέσει κάποια ζητήματα για να κουβεντιάσουμε και θεωρήστε ότι η εισήγηση του μάλλον θα είναι κάτι σαν προλόγος και προβληματική συνάμα των ζητημάτων, των θεμάτων ή των σημείων τα οποία θα θέσουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τους τέσσερις. Του Βασίλη η παρουσία είναι σχεδόν και φυσική θα έλεγα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο και ευχαριστούμε πολύ και τους σχολιαστές μας οι οποίοι είναι εδώ και θα πάρουν και το λόγο σε δεύτερη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Βασίλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και εγώ που είστε εδώ όλοι. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μας, για το περιοδικό λέω τώρα, γιατί γενιάζουμε μια καινοτομία που είναι ότι κάθε φορά που θα παρουσιάζουμε ένα περιοδικό, θα το κάνουμε παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ή εστιάζοντας μάλλον σε ένα συγκεκριμένο θέμα από αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο περιοδικό. Αυτή τη φορά το θέμα είναι, ας πούμε, ο ελληνισμός όπως είναι ο τίτλος, ελληνισμός, Βαλκάνια, Μικρά Ασία, οι πνευματικές εκκρεμότητες, λέμε, και η γεωπολιτική αμηχανία που υπάρχει σε σχέση με αυτό. Θα το συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σε άλλες παρουσιάσεις του περιοδικού θα εστιάσουμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να, στην εισήγησή μου που ελπίζω να είναι, πρόεδρε, ολιγόλεπτη, δηλαδή κάτω από τα 10 λεπτά και άμα ξεφύγω με μαζεύεις, θέλω να πω ουσιαστικά δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να σας πω δύο λόγια πώς βλέπω αυτή τη συζήτηση που σήμερα κάνουμε εδώ, τι σημαίνει. Πώς την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι και μια πρόταση για το περιοδικό και για όλους. Και δεύτερον, δύο-τρεις θέσεις επί του περιεχομένου αυτής της συζήτησης, στην ουσία. Λοιπόν, για τη συζήτηση. Στην πρόσκληση που βγάλαμε υπάρχει ένα μότο στο οποίο καταλήγουμε στο τέλος που λέει ότι αν η ελληνική ιδιαιτερότητα δεν έχει οικουμενικό ενδιαφέρον, τότε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Νομίζω είναι το κλειδί της συζήτησης και είναι κατά κάποιο τρόπο και ο παρονομαστής, γιατί είπε πριν πάρα πολύ σωστά ο Άγγελος Καλογερόπουλος ότι εμείς εδώ δεν είμαστε άνθρωποι που συμφωνούμε, δεν έχουμε μια κοινή ιδεολογική πλατφόρμα, έχουμε μια κοινή συζήτηση, μια κοινή ανησυχία, κοινές αγάπες και μπορούμε να συζητάμε μεταξύ μας. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι συμφωνούμε. Αυτό που επιχειρούμε λοιπόν σήμερα δεν είναι η παρουσίαση μιας κοινής πλατφόρμας σε καμιά περίπτωση και ελπίζω θα φανεί αυτό και από τις παρεμβάσεις και από το τραπέζι και από τους σχολιαστές και από όλη την κουβέντα. Είναι όμως η προσπάθεια να αναπτυχθεί μία συζήτηση γύρω από ένα κοινό ενδιαφέρον που τελικά είναι το παρόν και οι προοπτικές αυτού που λέμε ελληνισμό. Όταν λέμε ελληνισμό εννοούμε χοντρικά, το λέω με πολύ απλό τρόπο, το σύγχρονο ελληνικό έθνος, το κράτος, που από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Έχει μέλλον, δεν έχει μέλλον, τι πρέπει να κάνουμε. Πάνω σε αυτό το ερώτημα, μέχρι τώρα ξέρουμε στο δημόσιο λόγο μας ότι έχει αναπτυχθεί ένα δίπολο, μια αντίθεση ανάμεσα από τη μια μεριά σε μια προσέγγιση που θα τη λέγαμε κοσμοπολίτικη, αντιεθνικιστική, εξυγχρονιστική, είναι το γνωστό. Ανήκουμε στη Δύση, μένουμε στην Ευρώπη, να φύγουμε από το παρελθόν, να πάμε μπροστά. Αυτό είναι ο ένας πόλος. Υπάρχει ένας άλλος πόλος με διάφορες παραλλαγές που θα τον έλεγα πατριωτικό και που τα τελευταία ιδίως χρόνια και με την απειλή που αισθανόμαστε από την Τουρκία
αυτός ο πόλος αποκτά όλο και πιο πολύ έναν αντιτουρκικό χαρακτήρα και έναν αμυντικό χαρακτήρα ακόμα περισσότερο. Είχαμε γνωρίσει και από το παρελθόν την ιδέα ότι το ζήτημα για μας τους Έλληνες είναι η προάσπιση της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Αυτό αμέσως τοποθετεί το θέμα με έναν αμυντικό τρόπο. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς που δεν θέλουμε οι ξένοι, οι άλλοι, να μας τη χαλάσουν, ας πούμε. Προφανώς η ιδιαιτερότητα αφορά εμάς, έτσι όπως τίθεται το θέμα. Εμάς εδώ, τον ελλαδικό χώρο, τους Έλληνες, τα 10 ή άντε το πολύ 20 εκατομμύρια, αν βάλουμε και τη διασπορά που υπάρχουν στον κόσμο. Και τώρα, όσο περνάει τα χρόνια και όσο οι απειλές αυξάνονται, αφορά στενά και το ελληνικό κράτος, που αισθάνεται και αυτό ότι απειλείται από διάφορες μεριές, ακόμα και το έδαφος του. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, αναπτύσσεται ένας ελληνοκεντρισμός, είτε πολιτιστικός, είτε πολιτικός και γεωπολιτικός, που είναι αμυντικός. Εγώ καταλαβαίνω, λοιπόν, αυτή τη συζήτηση εδώ, που πάμε να κάνουμε, σαν μια σφήνα ανάμεσα σε αυτό το δίπολο. Σαν μια προσπάθεια να ξαναπιάσουμε το νήμα για τη συζήτηση περί ελληνικότητας, αλλά να το ξαναπιάσουμε όχι με τους όρους που ξέραμε μέχρι τώρα και κυρίως όχι αμυντικά. Όχι υπερασπιζόμενη μία ιδιαιτερότητα που κινδυνεύει, ενδεχομένως διαχειριζόμενη ένα πλούτο που έχει μια γενικότερη αξία. Είναι αυτό που λέει το μότο, ότι αν αυτό που υπερασπιζόμαστε δεν έχει οικουμενικό ενδιαφέρον, τότε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν όντως υπάρχει αυτός ο πλούτος, ποια αξία μπορεί να έχει ειδικά για τους Έλληνες αλλά και γενικότερα και πώς τον υπερασπίζεται κανείς αυτό το πλούτο, αν το θέμα είναι η υπερασπισή του ή πώς τον διαχειρίζεται κανείς αυτό το πλούτο. Είπα και πριν, το ξαναλέω, ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η συζήτηση έρχεται να πιάσει το νήμα από το παρελθόν. Ξέρουμε τη συζήτηση περί ελληνικότητας από τη γενιά του 30, ειδικά για κάποιους από εμάς που είμαστε και χριστιανοί, αυτό η συζήτηση περί ελληνικότητας της γενιάς του 30 συνδέθηκε ιδίως από τη δεκαετία του 80 και μετά με τους περίφημους υπερηβόητους, όπως θέλετε πείτε το, νεοορθόδοξους, Γιαναράς, Ράμφος. Είχε προηγηθεί ο ζήσιμος Λορεντζάτος, ο οποίος έκανε το άλμα από τον Σεφέρη και από τη γενιά του 30, μετέθεσε το κέντρο βάρους προς το χριστιανισμό, προς την Ορθοδοξία και έτσι όλη η κουβέντα για την ελληνικότητα συνδέθηκε με την Ορθοδοξία και κάπου εκεί εγώ προσωπικά τουλάχιστον αισθάνομαι κληρονόμος αυτής της κουβέντας, αυτής της συζήτησης, όμως με πολλά ερωτηματικά, με πολλές υποσημειώσεις. Γιατί είδαμε ότι αυτή η κουβέντα, όσο περάσαν τα χρόνια και φύγαμε από τη δεκαετία του 80, μπήκαμε στο 90, μπήκαμε στο 2000, αυτό το πράγμα, αυτή η συζήτηση, κατ' εμένα τουλάχιστον, εκφυλίστηκε και οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Όταν η συζήτηση περί ελληνικότητας, ας το πούμε έτσι, πήρε ένα χαρακτήρα του να σηκώσουμε σημαίες ελληνοορθοδοξίας, όπως τη σήκωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ας πούμε, αυτό ήταν μια έκπτωση, κατά τη γνώμη μου, πνευματική και πολιτισμική όλου αυτού του θέματος που συζητάμε τώρα. Το ερώτημα, λοιπόν, ξαναλέω, είναι μπορούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα και να μιλήσουμε πια όχι από την άποψη, από μια αμυντική άποψη για τον ελληνισμό, αλλά με έναν άλλον, όχι αισιόδοξο, αλλά πιο θαραλέο τρόπο για αυτό το πράγμα. Μέσα σε μια μεγαλύτερη ιστορική προοπτική και μια μεγαλύτερη κλίμακα από απλώς το πώς προασπιζόμαστε, ας πούμε, αυτό το έδαφος στο οποίο γεννηθήκαμε και το οποίο είναι η πατρίδα μας.
Κλείνοντας αυτό το πρώτο μέρος, θέλω να πω ότι για μένα προσωπικά αυτά που έχω γράψει, γιατί έτυχε τώρα το κοινό των ωραίων τεχνών, κατά κάποιο τρόπο μου έδωσε, μου έκανε αυτή τη χάρη, μου έδωσε το προνόμιο να μπορώ σε κάθε τεύχο να γράφω κάτι για αυτό που λέμε τώρα και έτσι σιγά σιγά, χωρίς και εγώ να το έχω ξεκάθαρη πρόθεση, φτιάχθηκε ένα σώμα κειμένων που αν δει κανείς τα κείμενα αυτά ένα-ένα, μπορεί να μην βγάζουν και πολύ μεγάλο ή να λένε κάτι επιμέρους, αλλά άμα τα δει κανείς όλα μαζεμένα, αρχίζει και αυτό το πράγμα που κάνει μια συνοχή. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το κοινό, το περιοδικό. Μέρος του κοινού. Ναι, λέω, υπάρχει περιπτώσει. Σύνοδο. Για αυτή την, ας πούμε, πρόκληση να βγουν αυτά τα κείμενα. Σε αυτά τα κείμενα εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να πω ότι είμαι μέρος μιας κουβέντας, δηλαδή ή μιας παρέας, αν θέλετε. Δηλαδή έχω φιλές, τις οποίες θέλω να τις πω. Ας πούμε, ο φίλος μας που δεν είναι πια στη ζωή, ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, είναι ένα σημείο σταθερό σε αυτόν τον προβληματισμό, τουλάχιστον από τη δική μου μεριά. Άλλοι, βλέπω τον Σπύρο τον Μπενετάτο εδώ στο μπροστά μου, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Κώστα το Λιβιαράτο, με όλους ουσιαστικά που είναι στο τραπέζι, έχουμε μια ανοιχτή κουβέντα και εγώ αυτά που λέω, με δική μου πάντα ευθύνη, σε μεγάλο βαθμό τα οφείλω στις συζητήσεις που έχω με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό δεν το λέω απλώς για λόγους, ας το πούμε, εντιμότητας και ή ξέρω εγώ έτσι, ναι, ακρίβειας ιστορικής, το λέω για να πω ότι και αυτό που κάνουμε τώρα είναι κατά τη γνώμη μου ή ελπίζω να είναι μία βελτίωση ή κλιμάκωση αυτής της συζήτησης. Δηλαδή σαν παρέα που συζητάμε αυτά τα πράγματα, ανακοινώνουμε λίγο πιο δημόσια, λίγο ευρύτερα τις σκέψεις αυτές με την ελπίδα ότι αυτή η συζήτηση θα βρει και άλλους για να μετάσχουν. Και από τις σελίδες του κοινού, που προφανώς είναι ανοιχτό σε αυτό το πράγμα, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά ως προς την κουβέντα. Τώρα, θέλω να σας πω δύο-τρεις θέσεις σχετικά με το περιεχόμενο. Για μένα, η κουβέντα αυτή που κάνουμε τώρα, ξεκινάει πρώτα απ' όλα με μια διαπίστωση. Μια ιστορική διαπίστωση. Ότι αυτό που ονομάζουμε ελληνικό κράτος, όπως το ξέραμε τα 200 τελευταία χρόνια, με την αντίστοιχη, ας το πούμε έτσι, συντροφιά με αυτό που λέμε ελληνικό έθνος, λίγος πολύ κλείνει τον κύκλο του. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα κλείσει τον κύκλο του, αν θα το κλείσει με μια καταστροφή ή με κάποιον άλλο λιγότερο οδυνηρό τρόπο, πάντως κλείνει τον κύκλο του. Δηλαδή, είναι εδώ ο Αλέξανδρος ο Μυστριώτης, από τον οποίο έχω δανειστεί μια έκφραση. Λέει το ελληνικό project. Το νεοελληνικό project. Το νεοελληνικό project ήταν μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ξεκίνησε με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους κάπου εκεί γύρω στο 1830-31, ξέρω εγώ, μετά την Επανάσταση. Και αυτό κλείνει, κατά τη γνώμη μου, τον κύκλο του με μια παταγώδη αποτυχία. Δεν έχουμε καταφέρει, ούτε πρόκειται να καταφέρουμε, να γίνουμε Ευρωπαίοι. Όπως θα θέλανε οι εμπνευστές αυτού του project από την πρώτη στιγμή και όπως το θέλει αυτή τη στιγμή και το πολιτικό σύστημα και το παλεύει με όλους τους τρόπους. Έχουμε άλλη προοπτική εκτός από αυτή? Αυτό είναι το ερώτημα. Από το μνημόνιο και μετά υπήρξε μια οικονομικοκοινωνική κατάρρευση της χώρας, από την οποία δεν νομίζω ότι θα αναρθωθούμε ή τουλάχιστον σύντομα, δεν ξέρω πότε. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα θα αναρθωθεί αυτή η χώρα στον ορίζοντα που μπορώ να δω μπροστά μου χρονικά. Και αυτό το πράγμα πλέον και με όλα όσα ζούμε αυτή τη στιγμή με τον εξελισσόμενο, ας πούμε, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή, καταλήγει σε έναν πολύ μεγάλο γεωπολιτική απειλή. Έχουμε την Τουρκία δίπλα μας,
που προκαλεί με όλους τους τρόπους αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως πατρίδα μας, ως κράτος. Αλλά στην πραγματικότητα η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φοβάμαι όταν, εάν τα πράγματα εξελιχθούν μέσα από τη γεωπολιτική σύγκρουση έτσι όπως φαίνεται να εξελίσσονται. Άρα λοιπόν ξαναλέω, η μία θέση για μένα είναι ότι μιλάμε για τον Ελληνισμό όχι έτσι όπως μιλάγανε η γενιά των 30, που κι αυτή με τον τρόπο της άρχισε να μιλάει για ελληνικότητα μετά από μια καταστροφή, μετά από την κρασιατική καταστροφή. Εμείς ξαναπιάνουμε το νήμα αυτής της συζήτησης πάλι μπροστά σε μια διούμενη ή επαπειλούμενη καταστροφή, κατά τη γνώμη. Αυτή είναι η μία θέση. Η δεύτερη θέση είναι ότι αυτό που απειλείται να καταστραφεί ήταν από την πρώτη στιγμή ξένο προς τον Ελληνισμό. Διάβασα κάπου χτες ότι δεν μπορεί κανείς, ότι το ελληνικό κράτος είναι το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού. Κατ' εμένα, αν υπάρχει ένα στοιχείο εθνικού αναστοχασμού που πρέπει και ένα στοιχείο, ας πούμε, αυτοσυνειδησίας για εμάς τους Έλληνες, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους ή ο μεγαλύτερος εχθρός όποιου πράγματος μπορούμε να ονομάσουμε ελληνισμό, ήταν το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος από την πρώτη στιγμή συγκροτήθηκε σαν διάψευση της Επανάστασης, είτε το αίτημα της Επανάστασης ήταν η δημοκρατία, ήταν η ελευθερία, ήταν η εθνική ανεξαρτησία. Από την πρώτη στιγμή το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα διέψευσε. Και στην πορεία, για να φτάνοντας να κλείσουμε σήμερα αυτόν τον κύκλο, βλέπουμε ότι, ότι αυτό το πράγμα δεν αλλάζει, δεν διορθώνεται. Και όχι απλώς δεν διορθώνεται, αλλά φτάνουμε σε ένα ίστατο δίλημα αυτή τη στιγμή, εάν, ας πούμε, ποντάρουμε όλα μας τα λεφτά σαν έθνος στην υπεράσπιση αυτού του κράτους από όποιον το απειλεί, από τους Τούρκους κτλ. Ή αν υπάρχει, ξαναλέω όπως και πριν, άλλη διέξοδος. Για μένα, τελειώνουμε. Ωραία, η διέξοδος για μένα θα ήταν να αναζητήσουμε ξανά τι θα σήμαινε ή τι σήμαινε και πριν την Επανάσταση του 21, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα, στις σημερινές συνθήκες και με τις σημερινές ιστορικές προκλήσεις, αυτό που είπα πριν, τι θα σήμαινε ελληνισμός. Και ο χρόνος δεν με φτάνει. Πολλά από αυτά που θα ήθελα να σας πω, δεν θα το κάνω τώρα. Τα έγραψα εγώ στα κάποια από αυτά τουλάχιστον, στα κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, στο κοινό και που ελπίζω και στην πορεία να δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα για αυτά τα πράγματα. Ένα μόνο θέλω να πω, ότι αν το έθνος αυτό μπορεί να βγει από την, κατ' εμένα, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μπορεί να βρει μια προοπτική, αυτό είναι το άνοιγμά του. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το ελλαδικό κράτος ήταν εχθρός του ελληνισμού ήταν γιατί υιοθετήσαμε ακριβώς την ευρωπαϊκή αντίληψη περί έθνους κράτους. Δηλαδή την αντίληψη ενός συνόλου κλειστού και αμιγούς. Ο ελληνισμός ως κλειστό και αμιγές έθνος δεν είναι ελληνισμός. Λιγάκι έχουμε μια ίδια παρόμοια, κατά τη γνώμη μου, μοίρα με τους Εβραίους. Όσο οι Εβραίοι προσπαθούν να συντηρηθούν, να αυτοϋπερασπιστούν, χάνουν τη βαθύτερη μεσιανική τους προοπτική. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όσο ο ελληνισμός προσπαθεί να αυτοσυντηρηθεί και να αυτοπροστατευτεί, χάνει την ουσία του. Ο ελληνισμός, αν θέλετε να κάνω και ένα, ας το πούμε, φιολόγημα, λίγο ένα έτσι, δεν είναι έθνος, είναι μορφωτική και κοινωνική κατάσταση. Είναι μια πολιτισμική κατάσταση που δεν μπορεί να υπάρχει αμιγώς. Υπάρχει μέσα σε συνθετικές καταστάσεις ευρύτερες και κοινωνικά και ιστορικά και τα λοιπά. Άρα, η λύση βρίσκεται στο άνοιγμα. Αν μιλάμε για έθνος, γιατί
Προφανώς πια μιλάμε για έθνος. Το ελληνικό έθνος είναι ένα τετελεσμένο δεδομένο. Τα χρόνια του Ρίγα ή του Κοσμάτου Εντολού ο ελληνισμός δεν ήταν έθνος, κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα πια είμαστε. Μέσα από 2, 2,5, 3 αιώνες. Αν μιλάμε λοιπόν για το ελληνικό έθνος, η προοπτική είναι στο να βρούμε δυνατότητες ανοίγματος. Είτε αυτό έχει να κάνει πολιτισμικά, είτε έχει να κάνει με την περιοχή μας, με τα Βαλκάνια. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πρόεδρε, εντάξει. Βασίλη, παρόλο που εμείς έχουμε δει τους συνομιλητές μας, εδώ μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό. Η εσχατολογική προοπτική ή η μεσαιανική προοπτική, όπως την έχεις θέσει, όσο εξίσου διεξοδική μπορεί να είναι, όσο διεξόδους δίνει, τόσο προβληματική κατά έναν άλλο τρόπο μπορεί να είναι. Η σχέση αυτή του Ιουδαϊσμού αθέτως που έτσι με την ελληνικότητα, ίσως το κομμάτι της ιστορικής κατανόησης των δύο λαών, των δύο πολιτισμών, αν θέλεις, να μην οδηγεί στα συμπεράσματα του ίδιου τύπου. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Ωραία.